αποχώρησαν χωρίς να έχουν ικανοποιηθεί τα βασικά τους αιτήματα. Οι κτηνοτρόφοι της χώρας που συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πραγματοποιώντας στην Αθήνα, πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας. Αν και είδαν τον Υπουργό, δεν κατάφεραν να το αποσπάσουν διαβεβαιώσεις με στόχο να ενισχυθεί ο κτηνοτροφικός κλάδος, από τον οποίο σύμφωνα με τις επιταγές της Τρόικας κόβονται 40 εκατομμύρια ευρώ από τις επιδοτήσεις. Τους χάλασαν για λίγο τα σχέδια και τους ανάγκασαν να κατέβουν κάτω για να τους ακούσουν. Οι κτηνοτρόφοι που βρέθηκαν έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να διαμαρτυρηθούν έπεσαν επάνω στην Τρόικα που την ίδια ώρα είχε συνάντηση με τον Υπουργό Κώστα Σκανδαλίδη. Αποτέλεσμα αυτής της τυχαίας συνάντησης ήταν να διακοπεί η συζήτηση και ο κύριος Σκανδαλίδης να κατέβει από το Υπουργείο και να μιλήσει με τους κτηνοτρόφους χωρίς όμως να τους δώσει τις διαβεβαιώσεις που επιθυμούσαν. Αναγκάσαμε τον κύριο Σκανδαλίδη, Υπουργό, να κατέβει από τον έκτο όροφο, γιατί ήταν οι φίλοι μας εταίροι. Είχε έλεγχο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τους Ευρωπαίους. Την Τρίτη κατέβηκε, γιατί και εμείς είχαμε το δικό μας πόνο και την δικιά μας πραγματικά διεκδίκηση, που τους ανάγκασε πάνω από 2 ώρες να κατέβουνε και κάτω και στο δεύτερο όροφο να συζητήσουμε τα φλέγοντα προβλήματα. Οι κτηνοτρόφοι έχουν οικονομικά εξοντωθεί, γι' αυτό και ζήτησαν από τον Υπουργό να προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων ενίσχυσης της παραγωγής τους, καθώς περνούν μέρες δραματικές. Στο επίκεντρο του διαλόγου βρέθηκαν επίσης τόσο η εξόφληση από τις γαλακτοβιομηχανίες ώστε να γίνεται σε διάστημα 2 μηνών, όσο και η χορήγηση των αδειών να πραγματοποιείται σύντομα. Ο κύριος Θεολόγου αναφέρει πως κάτι αντίστοιχο με το κίνημα της πατάτας θα μπορούσε να συμβεί και στη Ροδόπη με τα μνοερήφια, αρκεί ο νομός να κινηθεί οργανωμένα και με ασφάλεια. Τα προβλήματά μας είναι η ενίσχυση, την οποία δεν πήραμε ποτέ, και η υπόσχεσή τους ήταν για μια ακόμη φορά αρνητική, ότι δεν μπορούν να ενισχύσουν επειδή δεν αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κτηνοτροφία. Παρόλο που η διαβεβαίωση του κ. Σκανδαλίδη ήταν ότι η χρονιά φετινή είναι η χρονιά της κτηνοτροφίας. Όμως δεν μπορεί να είναι η χρονιά της κτηνοτροφίας μόνο στα λόγια. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ζητάμενη νομοθετική διευθέτηση του εμπορικού κώδικα, που να δίνει το δικαίωμα σε εμάς να μπορούμε να διεκδικήσουμε νομικά την πληρωμή του γάλακτός μας μέσα σε 2 μήνες.